Ο κύριος Πολάκης είναι το αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτικού της μεταπολίτευσης, κύριε Σαββόπουλε. Δεν θα το έλεγα. Μου θυμίζει λιγάκι κάτι στη γειτονιά μου όταν ήμουν μικρός. Φέρνανε μια αρκούδα για να χορεύει, να κάνει τη βουγιουκλάκη. Και ο αρκουδιάρης μου θυμίζει τον Πολάκη. Έτσι έχουν μια ομοιότητα. Και είναι και η αριστερά, έτσι. Ο Πολάκης δηλώνει ότι είναι αριστερός και ότι κυβερνά η πρώτη φορά αριστερά. Εσείς τι έχετε εισπράξει? Ναι. Νομίζω ότι κυβερνάει μια αποτυχία της αριστεράς. Κυβερνούνε εγκαστρίμηθοι του Ανδρέα Παπανδρέου. Άνθρωποι που τον μιμούνται. Και οι Πασόκοι σπέβδουν εκεί. Ναι, αυτό βλέπω. Αλλά δεν θέλω να μιλάω για τέτοια πράγματα. Πάμε λίγο στα καλλιτεχνικά. Ναι, προφανώς σας στεναχωρούν όπως στεναχωρούν όλοι μας. Την περίοδο ο Σαββόπουλος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, στο σπίτι του, την περίοδο του μνημονίου, πώς τη βίωσε? Κοιτάξτε, δυσκολευτήκαμε λιγάκι, αλλά εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Συμμαζευόμαστε λίγο. Μα αυτός όμως που έπαιρνε ένα χιλιάρικο, 700 ευρώ, να πούμε, αυτός ο άνθρωπος καταβυθίστηκε. Βλέπετε ότι θα υπάρχει και συνέχεια ή είστε αισιόδοξος ότι κάτι μπορεί να αλλάξει? Ναι, είμαι αισιόδοξος ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Τα επόμενα...